Τα πριβέ πάρτι στη Μύκονο συνεχίζονται με τους αστυνομικούς να κάνουν σαφάρι για να εντοπίσουν τους διοργανωτές. Ενοικιαστές φαντάσματα με καταγωγή από το Μεξικό και ειδικά βαν που μεταφέρουν τους συμμετέχοντες είναι μόνο μερικά από τα κόλπα που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι. Detective σε Facebook και Instagram πρέπει να γίνουν οι αστυνομικοί για να πιάσουν τα παράνομα πάρτι στις βίλες της Μυκόνου. Ειδικά βαν με φημέ τζάμια έχουν επιστρατευτεί για να μεταφέρουν τους πλούσιους πελάτες που θέλουν να διασκεδάσουν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Αν τα μέτρα επανέλθουν, θα είναι οριστική καταστροφή για το οικονομικό προϊόν και για το branding της Μυκόνου. Οι αστυνομικοί βαρούν τα κουδούνια και κανείς δεν τους ανοίγει με τη μουσική από μέσα να παίζει στη διαπασόν. Φτάνουν στον ιδιοκτήτη της βίλας από το ρολόι της ΔΕΗ και από εκεί βρίσκουν τον ενοικιαστή, ο οποίος, μαντέψτε, είναι ένας Μεξικανός που δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα και τελικά τη βίλα χρησιμοποίησε ένας φίλος του, ο οποίος φυσικά δεν φαίνεται πουθενά. Πάρτι σε 9 βίλες εντόπισαν οι αρχές της Μυκόνου τις τελευταίες 5 ημέρες. Συμμετείχαν από 50 έως και 400 άτομα και επιβλήθηκαν 6 πρόστιμα των 50.000 ευρώ και 3 πρόστιμα για διατάραξη κοινής ησυχίας. Καμπάνες όμως έπεσαν και για πριβέ πάρτι εν πλώ, με τη Δημοτική Αρχή του νησιού να ζητά την επιβολή προστήμων αν διαπιστωθεί παράνομη συνάθρηση σε σπίτια ή σκάφη, ακόμη και μέσω των social media. Στο μαγαζί μπορεί να παρέμβει, στο σοκάκι μπορεί να παρέμβει. Το σπίτι του άλλου που συνταγματικά προστατεύεται από το άσυλο της κατοικίας δεν μπορεί να παρέμβει. Από χθες πάντως, μετά και την επιστροφή της μουσικής, όρθιοι πελάτες καταγράφηκαν δυστυχώς και σε μαγαζιά της Μυκόνου αλλά και στα σοκάκια στα Ματογιάννια. Υπάρχουν δυστυχώς πάντοτε κάποιοι λίγοι οι οποίοι προκειμένου για το πρόσκυρο κέρδος δεν υπολογίζουν τη βλάβη στη δημόσια υγεία. Η ελληνική αστυνομία μετά τα ντρόν ετοιμάζεται να βάλει στο σαφάρι των ελέγχων ακόμη και θερμικές κάμερες που θα σαρώνουν στοχοποιημένα συγκεκριμένα σημεία του νησιού.